Σε αντίθεση με όλες τις προεκλογικές προκηρύξεις της κυβέρνησης, έρχεται τώρα να επαναφέρει πάλι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι όχι απλώς άδικο, είναι κατάφορο για μας. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν το στόχο αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποια κατά καιρούς λένε κάποιοι υψηλά εστάμενοι και ότι πρέπει να μειωθούν οι ατομικές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω εγώ ότι προσπαθούν να κάνουν. Αυτό όμως που θα κάνουν τώρα στη τελική είναι ότι θα κατορθώσουν να κλείσουν όλοι τις επιχειρήσεις, αν όχι όλοι, τουλάχιστον το 80% από ό,τι λένε εμάς οι συνάδελφοί μας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι άνεργοι και τα επιδόματα στο ΟΕΔ. Αν αυτό θέλουν, εμείς θα το παλέψουμε και θα το πολεμήσουμε. Ζητάμε, μετά από συναντήσεις που κάναμε με τα διάφορα σωματεία που είναι υπό τη σκέπη μας, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Όχι απλώς να αλλάξει και να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές τις οποίες πιθανώς να σκέφτονται. Εμείς θέλουμε την πλήρη κατάργησή του και να συζητηθεί από την αρχή. Δεν μπορεί όποτε θέλουν είμαστε οι κλέφτες και οι παράνομοι, και όποτε μας θέλουν για ψήφους και για οτιδήποτε άλλο, είμαστε η ρεχοκοβαλιά της οικονομίας. Να ξέρουν τέλος πάντων τι ισχύει και πώς μας θέλουν. Εμείς είμαστε οι μόνοι που τρέχουμε και πληρώνουμε τους πάντες. Δεν χρωστάμε φόρους. Δεν νομίζω καμιά ατομική επιχείρηση μικρή ή κάποιος αυτοαπασχολούμενος να χρωστάει εκατομμύρια ευρώ ή χιλιάδες ευρώ. Να μην πω ευρώ. Απλά ευρώ. Όλα τα μεγάλα χρέη και τα απλήρωτα και τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν είναι όλα τυπικά, τίποτα δεν πληρώνεται. Όλοι οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι, όλοι πληρώνουν. Έχουμε περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση οικονομική, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, με την απολιγνητοποίηση. Ήρθε ο κορονοϊός, έρχεται τώρα και το φορολογικό. Καλύτερα να μας πούν να φύγουμε από την περιοχή μας. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε και με τις κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνηση, με το να φεύγουν από εδώ άνεργοι να πάνε σε κάποια άλλα νησιά για ένα μήνα και για δύο μήνες δουλειά, νομίζω αυτά δεν είναι λύση. Εμείς ζητάμε λοιπόν την απόσταση του φορολογικού και να δουν τη Δυτική Μακεδονία σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που πρέπει να δουν, να στηρίξουν και τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής μας για να παραμείνουν, και τους μικρούς επαγγελματίες, να μην δημιουργήσουμε νέους ανέργους. Ευχαριστώ.